Πολύ είμαστε στην πρωτοβουλία να μιλήσουμε σήμερα με, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Κεφαλονιάς, ούτως ώστε να μας δοθεί δυνατότητα να έχουμε μια καλύτερη επαφή μέσα από τα μέσα με την κοινωνία της Κεφαλονιάς. Πράγμα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από αυτά που θα πούν, ίσως υπάρχουν και άλλα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα απαντήσουμε και να γνωρίζουν έτσι οι συμπολίτες μας στην Κεφαλονιά τι ακριβώς πραγματοποιείται στην περιφέρεια Ιωνικής Κεφαλονιά, αλλά και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Ήθελα να πω ότι το ΕΣΠΑ είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν είναι αυτό το οποίο χαράσει πολιτικές και στρατηγικές. Στρατηγική και πολιτικές χάραξε περιφέρεια Ιωνικής και επίπεδο περιφερειακού συμβουλίου. Όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι απόφαση, η στρατηγική δηλαδή για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που ένα κομμάτι του κοινωνικού αποκλεισμού είναι αυτή η δομή. Η οποία θα εγγενιαστεί απόψε στο Λιξούρι, είναι μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και για να αλλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές, χρησιμοποιήσαμε ως χρηματοδοτικό εργαλείο το ΕΣΠΑ. Επομένως, δεν είναι το ΕΣΠΑ που δημιουργεί αυτές τις δομές, είναι η πολιτική ευαισθησία της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είχε την τελική ευθύνη να ψηφίσει ομόφωνα περίπου τη στρατηγική για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είμαστε αλήθεια ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα που στο Λιξούρι, στην Παλική, θα εγγενιαστεί το κέντρο ενημέρωσης και ημερήσια φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες από τον Υπερίωνα. Από τον Υπερίωνα που έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες, ούτως ώστε αυτή τη στιγμή να έχουμε τη χαρά όλοι μας να εγγενιάσουμε μια τέτοια δομή πάρα πολύ σημαντική. Ξέρετε, το είχα πει και παλαιότερα, ότι η πολιτική της περιφέρειας είναι όλες οι δομές να έχουν μια οριζόντια διάσταση. Δηλαδή, ό,τι γίνεται στην Κεφαλονιά να γίνεται και στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα, είναι δυνατόν. Μέχρι τώρα, μια τέτοια δομή πάρα πολύ σημαντική λειτουργούσε στην Κέρκυρα και λειτουργούσε από τον αντίστοιχο σύλλογο της Κέρκυρας, που ο πρόεδρος είναι ο Σπύρος Ζεμπουλίδης, με πάρα πολύ μεγάλη εμπορία, με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, με πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.